Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μέρες που είναι, πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Θα μιλήσουμε για Έλληνες ήρωες των εθέρων και μάλιστα για Έλληνες ήρωες των εθέρων που δεν έχουν πετάξει μόνο με ελληνικά φτερά, αλλά έχουν πετάξει κυρίως με ξένα φτερά, σε πολεμικές αεροπορίες άλλων χωρών. Πώς μας ήρθε αυτή η ιδέα? Δεν είναι δική μας ιδέα. Έχουμε στο στούντιο τον κύριο Δημήτρη Βασιλόπουλο. Καλώς ήρθατε στο Μιλτέρ. Ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο να έρθετε εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε και θα εξηγήσω γιατί ευχαριστούμε. Εσείς λοιπόν μαζί με τους κύριους Κυριάκο Παλουλιάν και Γιώργο Χαλκιαδόπουλο έχετε φτιάξει μια εκπληκτική ιστοσελίδα, θα την πω στα ελληνικά, Έλληνες σε ξένα κόκπιτ. Και εκεί παρουσιάζεται όλες τις περιπτώσεις Ελλήνων πιλότων, αεροπόρων, οι οποίοι έχουν πετάξει με ξένα φτερά. Πραγματικά εξεπλάγει από τον αριθμό. Εγώ ανακάλυψα αυτήν την ιστοσελίδα σας μέσω του Δημήτρου Σταυρόπουλου, ο οποίος σας έκλεβε, εντός εισαγωγικών το έκλεβε. Όχι, εντάξει, πιστεύω. Για αρκετό καιρό και δημοσίευε πολύ ωραία άρθρα χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα σας. Κύριε Βασιλόπουλε, πώς σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα, δηλαδή με τους Έλληνες πιλότους οι οποίοι έχουν πετάξει με άλλες πολεμικές αεροπορίες και από ό,τι διαπιστώνουν είναι και πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Καταρχήν να πω ότι έχετε αυτή την ιστοσελίδα 20 χρόνια. Όχι, δεν είναι στο 20 χρόνια. 20 χρόνια είναι η έρευνά σας. Είναι η έρευνα 20 χρόνια. Πρώτα προέκυψε ο πρώτος τόμος. Το βιβλίο μας, το 2014. Ναι, ναι. Το 2017 ο δεύτερος. Και επειδή το υλικό ήταν υπερβολικά πολύ και δεν μπορούμε να γράψουμε βιβλίο για όλους, δηλαδή θα χρειαζόμασταν 15 ζωές δηλαδή, για να καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Και επιπλέον αμέτρητα κονδύλια. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα στην οποία καλύπτουμε όχι μόνο χειριστές, αλλά καλύπτουμε και πολυβολητές, ασυρματιστές, πλοηγούς, όλους όσους πολέμησαν με κάποιες ξένες αεροπορίες. Ή και την ελληνική όταν έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να πούμε που είναι πέρα από τα τετριμένα. Είναι μια πολύ καλέστη ιστοσελίδα, πρέπει να πω. Ο αριθμός των προσώπων των Ελλήνων που έχετε βρει, ποιος είναι μέχρι στιγμής? Θα έλεγα ότι αυτούς που δεν έχω αγγίξει καθόλου είναι γύρω στους 850 και έχουμε αγγίξει περί τους 150, εκ των οποίων είναι 30 αναλυτικά μέσα από τα τρία βιβλία μας. Μάλιστα. Τώρα για να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, επειδή είναι και 28 Οκτωβρίου, εκείνες μέρες η ελληνική πολεμική αεροπορία ήταν τι ακριβώς, τι είχαμε ένας των Ιταλών? Εκείνες τις ημέρες η ελληνική βασιλική αεροπορία, όπως λεγόταν ΕΒΑ, ήταν στη Μέση Ανατολή. Είχε ιδρυθεί ήδη 3-3-5 μοίρα από το Νοέμβριο του 1941. Και σιγά σιγά έμπαινε στις επιχειρήσεις. Όχι όπως θα θέλαμε στην αρχή, διότι δεν εκτελούσε πολεμικές επιχειρήσεις, προσβολές ανώθεν του μετόπου, αλλά εκτελούσε αποστολές κάλυψης νιωπωμπών και περιοχής. Ναι. Ουσιαστικά η πρώτη μας αποστολή, ουσιαστική αποστολή, έγινε 28 Οκτωβρίου του 1942. Όταν 12 αεροσκάφη τύπου Hurricane τις 335 προσέβαλαν το Ιταλικό στρατηγείο που βρισκόταν στην έρημο κατά τη διάρκεια της μάχης του Ελ Αλαμέν με τον διοικητή της, τον Ιωάννη Τονγκέλα, και άλλα ως 11 χειριστές, εκ των οποίων ίσως ο πιο γνωστός στο ευρύ κοινό ήταν ο Καρταλαμάκης, ο οποίος έχει γράψει 4 βιβλία για την ιστορία της ελληνικής αεροπορίας. Πάντως, όπως μου λέγατε, έχετε εντοπίσει Έλληνες πιλότους να πετούν ακόμα και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο με βρετανικά φτερά. Με βρετανικά φτερά και με αμερικανικά. Και με αμερικανικά. Ναι, βέβαια. Η ομογένεια στην Αμερική, όπως γνωρίζεις, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μιλάμε για Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε για Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, απλά δεν το έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ. Δηλαδή, αν προσέξεις στο site. Αλλά εμείς δεν το ξέρουμε καν, από εσάς το μαθαίνουμε. Στο site υπάρχει αναφορά μόνο σε έναν και μάλιστα. Αυτός ο ένας τη χάνει να πέταγε με τους Αυστρο-Ουγγαρούς. Δεν ήταν καν στην πλευρά των συμμάχων, ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, διότι την χάνει να ήταν και γιατρός, οπότε αναπτύσσουμε όλη τη ζωή του. Αυτό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πώς είχαν ευρεθεί στη Βρετανία ή στην Αμερικανική αεροπορία? Προσέξτε, ειδικά για τη Βρετανία και για την Ευρώπη, γιατί στη ΣΥΠΑ έχουμε την ελληνική ομογένεια. Για τη Βρετανία και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, οι περισσότεροι εκ των Ελλήνων είναι νησιώτες ή Μικρασιάτες, οι οποίοι φύγανε και αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, άλλοι πήγανε στις Ινδίες, όπου στις συνθήκες υπήρχε μια πολύ μεγάλη ελληνική παροικία και πολλές επιχειρήσεις, των οποίων η έδρα τους ήταν στο Λονδίνο. Ναι. Μία από αυτές ήταν και η Rally Brothers, πασίγνωστη εταιρεία. Πολλοί μάλιστα από αυτούς δουλέψαν σε αυτή την εταιρεία. Και χειριστές που πετάξαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και χειριστές που πετάξαν στο Δεύτερο. Μάλιστα, έναν εκ των οποίων τον αναφέρουμε και στον δεύτερο τόμο μας. Ήταν ο Ρίτσαρντ Δημητριάδη, ο οποίος είναι και πεσόν της μάχης της Αγγλίας. Α, μάλιστα. Ναι, σκοτώθηκε στις 11 Αυγούστου του 1940. Μάλιστα, κατάλαβα. Έξω από το Πόρτλαντ. Και από εκεί και πέρα, μετά τους πολέμους, υποθέτω ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι απόγονοι κάποιων Ελλήνων, οι οποίοι βρέθηκαν στην Αμερική κυρίως. Ναι, εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Ναι. Υπάρχουν χειριστές οι οποίοι μεγάλωσαν στην Ελλάδα και φύγανε σε μια ηλικία 8, 9, 10 ετών, όπως για παράδειγμα ο Πισάνος, που είναι ένας από τους πιο γνωστούς άσους ελληνικής καταγωγής, ή ο Άρθουρος Σούγκας. Υπάρχουν αρκετοί, οι οποίοι ξεκίνησαν τα πρώτα στάδια της ζωής τους εδώ. Υπάρχουν φυσικά οι αμέτρητοι, οι οποίοι είναι πρώτης γενιάς μετανάστες, γεννήθηκαν εκεί από Έλληνες γονείς. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τυπικά, θα λέγαμε, σαν να έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Μιλάνε ελληνικά, τιμούν τα ήθη και τις παραδόσεις ελληνικές, διότι οι γονείς τους είναι Έλληνες, τους έχουν μεταδώσει όλα αυτά τα πράγματα. Και ουσιαστικά η μόνη τους διαφορά είναι ότι μιλάνε φυσικά εξ αρχής πολύ καλά αγγλικά και βοηθούν και τους γονείς τους να ενταχθούν καλύτερα στην αμερικανική κοινωνία. Και ορισμένοι έχουν φτάσει και αρκετά ψηλά. Έτσι. Μου λέγατε ότι και ο τωρινός διοικητής του αμερικανικού Top Gun είναι Ελλοαμερικανός. Ναι, ναι, είναι ο Κρις Παπαϊωάννου, ο οποίος είχαμε την τιμή να μας προλογίσει και τον τρίτο τόμο του βιβλίου μας. Είναι πραγματικά ένας αξιοθαύματος άνθρωπος και μάλιστα έχει εμπλακεί και πάρα πολύ ενεργά τώρα με την ομώνυμη ταινία. Ναι, ούτε αυτό γνωρίζαμε ότι ο επικεφαλής του αμερικανικού Top Gun είναι Ελλοαμερικανός. Με όσα πρόσωπα έχετε παρουσιάσει, έχετε έρθει άμεσα σε επαφή ή απλά φτιάχνετε το προφίλ τους με πληροφορίες που βρίσκετε? Όχι, κοιτάζουμε να ερχόμαστε άμεσα σε επαφή όσο μπορούμε. Τώρα εξπακούεται επειδή έχουν περάσει τόσα χρόνια πίσω. Πλέον είναι ελάχιστοι, μάλλον δεν πρέπει να έχει μείνει και κανένας. Τουλάχιστον από αυτούς που πολέμησαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάντα έτσι. Ήμασταν βέβαια τυχεροί, διότι για παράδειγμα τον Στίβ τον Πισάνο τον γνωρίσαμε από κοντά, του πήραμε συνέντευξη από κοντά. Περάσαμε βράδυ μαζί του, δηλαδή ήταν μια υπέροχη στιγμή. Αλλά και μέσω email και διαδικτυακής επαφής γνωρίσαμε αρκετούς άλλους. Όπως για παράδειγμα ο Ρόμπερτο Βρύλακας, ο οποίος είναι ο λόγος για τον οποίο ουσιαστικά ξεκινήσαμε το πρώτο μας βιβλίο και το αναπτύξαμε τόσο πολύ. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά μου είπε «Μην σταματάς, κάνε αυτό το πράγμα, είναι αξιοθαύμαστο και κάποιος τα μάθηκε για μας». Γιατί αν θυμάμαι καλά, υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το. Μπήκαν στην αεροπορία την Αμερικανική πολύ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια. Έχω δει φωτογραφίες από τα άρθρα του Δημήτρου Σταυρόπουλου με F-15 να πετάνε F-14, δηλαδή. Ναι, ναι. Πολύ νεότεροι άνθρωποι. Φυσικά. Γιατί η ομογένεια, όπως γνωρίζεις, έχει μια συνέχεια. Δηλαδή από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν ομογενείς οι οποίοι έχουν πετάξει στον πόλεμο της Κορέας, στον πόλεμο του Βιετνάμ, στον πόλεμο του Κόλπου. Είναι αμέτρητοι. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει τις σελίδες τις ξεχωριστές σελίδες μέσα στην ιστοσελίδα μας, θα εκπλαγεί πραγματικά. Και υποθέτω ότι θα έρχονται και νέες γενιές. Ναι, δεν σταματάει η Αμερικανική να υπάρχουν εκεί. Πόσο δύσκολη είναι η έρευνα? Η έρευνα είναι δύσκολη, είναι χρονοβόρα από αυτή την άποψη, αλλά είναι εύκολη. Είναι εύκολη διότι οι υπηρεσίες στην Αμερική και στην Αγγλία δεν έχουν καμία σχέση με τις υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Από εδώ έχετε κάποια, όχι υποστήριξη, αλλά δώσει κάποια βοήθεια σε αυτή την έρευνα? Εννοείται από το επίσημο κράτος? Ναι, από την ελληνική αεροπορία, ας πούμε. Όχι. Δεν νομίζω ότι... Είναι λίγο σκληρό να το πω, τους ενδιαφέρει επίσημα. Είχα βέβαια την τύχη να δει ο Υφυπουργός κ. Χαρδαλιάς στο βιβλίο μου σε μια επίσκεψη που είχε κάνει στην Ήπειρο και το δεύτερο τόμο μας είχε βοηθήσει, μας είχε χορηγήσει ο Περιφερειάρχης της Ήπειρου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά πήγα στο Πεντάγωνο, πήγα ουσιαστικά τους τρεις τόμους, πήγα και άλλο ένα τρίτομο για τον Υπουργό. Δεν το συζητώ ότι το αντιμετώπισαν θετικά και ξεπλάγιν όπως οποιοδήποτε άλλος. Αλλά καλό είναι να μην μένουμε μόνο. Αλλά να έχετε και μια πρόσβαση. Ναι. Κάποια αρχεία τα οποία δεν είναι για απόρριτα. Θα θέλαμε δηλαδή να μας βοηθήσει ουσιαστικά η ελληνική αεροπορία, όχι στη δουλειά που κάνουμε. Δεν μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό που κάνουμε. Αλλά επειδή το πεδίο έρευνάς μας αφορά και την ελληνική αεροπορία για κάποιες άλλες έρευνες που κάνουμε, για κάποια άλλα βιβλία που σκοπεύουμε να βγάλουμε και αφορούν χειριστές Έλληνες που πετάξαμε την ελληνική βασιλική αεροπορία στο ελληνοαλβανικό και στη Μέση Ανατολή, να μην είχαμε συνέχεια αυτή την ταμπέλα απόρριτο. Διότι στην Αμερική, ό,τι πάει 65 χρόνια πίσω και παραπέρα, δηλαδή από το 2020, αν πάμε 65 χρόνια πίσω, 66, 67, 68 συνέχεια, όλα είναι δημόσια αρχεία. Μπορείς να έχεις πρόσβαση σε οτιδήποτε. Εμείς τα έχουμε ακόμα απόρριτα. Εμείς, αν ζητήσουμε το φάκελο ενός χειριστή που πέταγε το 40, έχουμε την ταμπέλα απόρριτο. Πρέπει να βρεις το συγγενή, ο συγγενής να δώσει την άδεια. Το οποίο ναι, μεν γίνεται με τους Αμερικανούς, αλλά γίνεται για το διάστημα αυτό που σας είπα. Ναι. Για μικρότερο από τα 65 χρόνια. Μετά που φυσικά το αξιοποιούμε στο έπακρο, γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να πάρουμε τα αρχεία αυτά έτσι, για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και η αλήθεια είναι, κύριε Βασιλόπουλο, ότι δεν γνωρίζουμε όσα θα έπρεπε ίσως για τη δική μας την αεροπορία, την πολεμική αεροπορία. Πιθανότατα οφείλεται σε αυτό που λες, αυτήν την νοοτροπία του απόρριτου, την οποία εμείς τη ζούμε κάθε μέρα. Εντάξει, ναι. Στο τρέχον ρεπορτάζ είναι λογικό, αλλά τώρα για ιστορίες που. Ναι, τώρα για ιστορία που είναι 80 και 90 χρόνια πίσω είναι απαράδεκτο. Κατ' εμέ τουλάχιστον είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ερευνητές και υπάρχουν, σας διαβεβαίω, αρκετά αξιόλογα άτομα στην Ελλάδα που ασχολούνται με την αεροπορική ιστορία. Και μιλάω για την αεροπορική ιστορία γιατί μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αρχεία. Ή να έχουν πρόσβαση με το σταγονόμετρο. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ερώτηση, αλλά ξεχωρίζετε κάποιες από τις ιστορίες που έχετε αναδείξει μέχρι στιγμής, κάποια η οποία ήταν ίσως πιο συγκλονιστική, πιο συγκινητική, κάποιο πρόσωπο που σας προκάλεσε έτσι μια εντύπωση? Ναι. Πρώτα απ' όλα, όλες οι ιστορίες είναι, κάθε μία είναι μοναδική. Κάθε ιστορία αεροπόρου έχει. Είναι μοναδική. Σίγουρα. Η ιστορία του Ρόμπερτου Βρύλακα, ο οποίος ήταν χειριστής που πέταγε στη Βόρεια Αφρική και πέταξε και πάνω από την Ελλάδα, καταδιοκτικά, ήταν πολύ σημαντική για μένα κυρίως, διότι ήταν ο άνθρωπος, όπως σας είπα, με παρότρινε να μην σταματήσω. Ναι. Άρα ψιλογνωριστήκαμε κυρίως μέσω ανταλλαγής email και έφτασε στο σημείο, να φανταστείτε, ότι όταν έβγαλα εγώ το βιβλίο να μου ζητήσει άδεια για να πάρει τα απομνημονεύματα που έδωσε σε μένα για να τα βγάλει σε βιβλίο στην Αμερική. Δηλαδή ήταν συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Που μάλιστα λέω, δεν είναι δυνατόν να μου ζητάτε τέτοιο πράγμα. Φυσικά η γνωριμία μου με τον Στίβ τον Πισάνο ήταν πάρα πολύ σημαντική. Η γνωριμία μου με την οικογένεια και συγκεκριμένα την κόρη του Γιάννη του Πλαγή, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Έλληνας άσος με 16 καταρρήψεις στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Τζίλη Πλαγή. Ήταν πάρα πολύ σημαντική, διότι μας έδωσε απλόχερα όλο το αρχείο του Έλληνα αεροπόρου και μιλάμε για απίστευτες φωτογραφίες, για απίστευτο υλικό σαν αρχειακό υλικό και θεωρώ ότι βγάλαμε μια δουλειά η οποία δεν υπάρχει ούτε στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή. Και άλλη μια ιστορία, δύο μάλλον που με έχουν συγκλονίσει, είναι με την πορεία που πήρε η καριέρα τους, ήταν αυτή του Σάββα του Λεγάτου, ο οποίος ήταν χειριστής στο Αμερικανικό Ναυτικό, πέταγε από αεροπλανοφόρα και σκοτώθηκε στην Ιαπωνία. Και με έχει συγκλονίσει διότι δεν βρέθηκαν ποτέ τα λείψανά του και πριν από 4 χρόνια γνωρίσαμε έναν Ιάπωνα ερευνητή, τον Γκέντζι Τοσούντο, ο οποίος μας βρήκε αυτός, έβλεπε ότι κάνουμε έρευνα για τον Λεγάτο, ήξερε ότι το αεροπλάνο του έχει πέσει πίσω από το σπίτι του και έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια εμείς, ο Κέντζι, η αμερικανική κυβέρνηση, να γίνουν κάποιες σκαφές και να μπορέσουμε να βρούμε τα λείψανα του ΣΕΒ και να τα γυρίσουμε στο Σακραμέντο, από που ήταν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, διότι εκεί που ήταν ζεστά τα πράγματα έγινε η πανδημία και όλα σταματήσανε. Θα κοιτάξουμε να ανακοινήσουμε ξανά όλο αυτό το ζήτημα, μήπως έχουμε μια θετική κατάληξη. Κύριε Βασιλόπουλε, εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτό που κάνετε, αν και είναι ήδη πετυχημένο, αλλά να το συνεχίσετε. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Νομίζω ότι έχετε ένα κοινό, γιατί ξέρετε, η αεροπορία γενικώς τραβάει ειδικά νέο κόσμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ελπίζω να μπορέσετε να έχετε και μεγαλύτερη βοήθεια, εγχώρια εννοώ. Και εμείς το ευχόμαστε. Για να μάθουμε, από όλες τις απόψεις. Για να μάθουμε περισσότερο, γιατί και εμείς που καλύπτουμε το ρεπορτάζ δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την πολεμική αεροπορία. Είναι νομίζω το όπλο το πιο αδικημένο σε ό,τι αφορά την ιστορία του. Εντάξει, έχει και πιο μικρή ιστορία, λογικά. Ναι, βέβαια, ειδικά η ελληνική αεροπορία στον πόλεμο, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι αρκετά αδικημένη. Ναι. Ενώ έχει μεγαλουργήσει, έχει. Σωστά. Αρκετά θέματα. Άρα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Πάρα πολλή δουλειά. Χρόνο δεν έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.